τον 23ο στίχο του 8ου κεφαλαίου, έχουμε προχωρήσει, στην οποία διήγηση αναφέρεται στην Τρικυμία και στη γαλήνευση της θαλάσσης. Έτσι, μια θαλασσοταραχή. Σκεφτείτε την... Εμείς θαλασσοταραχή δεν έχουμε στη στεριά, αλλά έχουμε συχνά το τελευταίο διάστημα δυσκολίες στα καιρικά φαινόμενα, τη μία Φίβο, την άλλη Αθηνά, την άλλη η Χιόνη, την άλλη όλα αυτά και έτσι έχουμε εμπειρία, μπορεί να μην έχουμε θαλασσοτεραχή, έχουμε ταλαιπωρία. Εμάς δεν μας καταδυναστεύει το νερό από κάτω αλλά μας καταδυναστεύει από πάνω και έτσι μαζεύουμε νερά και ταλαιπωρούμε, θα είμαστε εμπερίστατοι συγνά πυκνά τρέχοντες να δαμάσουμε τα καιρικά φαινόμενα. Άρα μπορούμε να καταλάβουμε λίγο από αυτό που πέρασαν οι μαθητές. Και εμβάντη λέει αυτό εις το πλοίο, Ακολούθησαν αυτό οι μαθητές αυτού. Και αφού μπήκε ο Κύριος στο πλοίο, τον ακολουθούν οι μαθητές του. Γιατί μπαίνει ο Χριστός στο πλοίο. Συνήθως μπαίνει ή για να αποφύγει τον πολύ όχλο, ούτω ώστε να απομονωθεί κάπως, να αποφύγει τους πολλούς ανθρώπους, διότι δεν συνήθιζε να τους απορρίπτει όσο έμεναν εκεί έμενε και αυτός κοντά τους να τους διδάσκει και να τους θεραπεύει όλες του οι συναναστροφές ήταν θεραπεία και διδαχή διδαχή και θεραπεία πάντα ο Χριστός μας εδίδασκε ε, και θεράπευε δίδασκε θεραπεύοντας και θεράπευε διδάσκοντας διότι η θεραπεία αφορά το σώμα, τα εξωτερικά, τα ανθρώπινα πάθη, τις ψυχικές ασθένειες σε κάποιες περιπτώσεις των δαιμονισμένων. Οι δαιμονισμένοι δεν είχαν σωματικό πρόβλημα, αλλά είχαν ψυχικό, πνευματικό πρόβλημα και έτσι θεραπεύει το σώμα και την ψυχή, αλλά τους θεραπεύει και την ασθένεια του να μην γνωρίζουν τις διδαχές τις οποίες εκείνος τους διδάσκει όπως Εδόθησαν από τον Θεό. Αν έχουμε προσέξει κάποια στιγμή που τον κυνηγούσαν οι, οι Φαρισαίοι και έψαγαν ευκαιρία για να τον παγιδεύσουν, είπαν κάποιοι από τους ανθρώπους που τον άκουγαν, αυτός δεν ομιλεί όπως ομιλούν οι, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού ομιλεί διαφορετικά. Ομιλεί ως εξουσίαν έχουν. Σαν να έχει δηλαδή μια εξουσία πάνω στα κείμενα, πάνω στα νοήματα. Δεν σύρεται από εκεί που τον πάει ο λόγος της γραφής ουσιαστικά, αλλά έρχεται και μας αποκαλύπτει. Όπως όταν μπούμε σε ένα υπόγειο, δεν ξέρουμε τι βρίσκεται πίσω από την θύρα αν δεν έχουμε ξαναεπισκεφτεί τον χώρο, έτσι και ο Κύριος μας αποκαλύπτει τα μυστικά της δικής του ορθής πνευματικής ερμηνείας. Ο ίδιος όπως έχουμε ξαναπεί έδωσε τον νόμο, ο ίδιος έρχεται και ερμηνεύει τον νόμο εν το προσώπο του, στην αποκάλυψη της προσωπικότητός του. Ο νόμος γιατί δόθηκε, για να τηρούν μόνον τις εντολές, αυτό είναι το γράμμα, είναι το εξωτερικό. Ο νόμος δόθηκε για να έχει ουσιαστική σχέση ο άνθρωπος από τη στιγμή που δόθηκε ο νόμος στον προφήτη Μωυσή την πρώτη φορά στο όρο Σινά, πήρε τον νόμο της πλάκες διαθήκης και κατέβηκε και τους είδε να λατρεύουν ένα βόδι. Τσαντίστηκε ο Μωυσής γιατί ήταν αψής, σαν τον Απόστολο Πέτρο ήταν. Έπαιρνε γρήγορε αποφάσει και έσπασε τις πλάκες κάτω. Αυτό για τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης θα σήμαινε τιμωρία από τον Θεό. Αλλά ο Θεός που και εκεί δείχνει την αγάπη του στους ανθρώπους δεν τον τιμωρεί γιατί τον κρίνει σύμφωνα με την δική του αγανάκτηση. Ήταν αγανάκτισμένος όταν τους κατηχούσε τόσο καιρό να μένουν στον αληθινό Θεό. Όταν έφτασαν να νηστεύουν όλοι μαζί και ετοιμάστηκε να ανέβει στο όρος. Παρέλαβε τις πλάκες της Διαθήκης και μετά από κάποιες ημέρες κατέβηκε με, με τον Θεόσδοτο νόμο, το θεωρούσε ύβρι προς τον Θεό να λατρεύουν είδωλα. Ενώ ήξεραν ποιος είναι ο αληθινός Θεός τους. Είναι ο όν, ο υπάρχον, ο όντος είναι. Αυτός που πραγματικά υπάρχει. Γιατί όταν ο Μωυσής ρώτησε τον Θεό, τι θα τους πω, ποιος είσαι. Του είπε, θα πεις την ε, γραμματική αυτή, το ωραίο, ε, το ωραίο απαρέμφατο της ελληνικής γλώσσης. Είναι, είναι απαρέμφατο, ο όν είναι ρηματικό τύπος. Άμα προσέξετε στον Παντοκράτορα γύρω γύρω από το κεφάλι του Παντοκράτορα σε κάθε εικόνα του Χριστού, να σε αυτήν εκεί πάνω φαίνεται είναι ο παντοκράτορα τη κάτω Παναγιάς. Γράφει ο Ον σε όλου τους ε, του Χριστού τι ε, απεικονίσει τι ιερέ εικόνε. Αν δεν το γράφει είναι λάθο του Αγιογράφου. Πρέπει να το γράφει. γράφει. Αυτό το γράφει, είναι, είναι παλιό. Και πρέπει να το γράφει γιατί δείχνει τη θεολογία. Τον ο ρώτησε ούτε. όνομα και του είπε: Θα του πει είμαι αυτό που όντω υπάρχει. Σε μετάφραση τη δημοτική. Ο, ο, ο υπάρχον. Ο Όντος είναι. Και αυτόν τον όντω όντα, όπω λέμε και στην ευχή τη Εκκλησία, τον ζούμε μέσα στη θεία λειτουργία αυτόν τον όντω όντα σαρκούμενο τον τρώμε και τον πίνουμε. Κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού. Δεν είναι αυτά που βλέπουμε το ψωμί και το κρασί, αυτά είναι τα είδη. Έχει μεταβληθεί σε σώμα και αίμα Χριστού. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό είναι σώμα και αίμα Χριστού. Ποτέ κανείς χριστιανός που είναι απροετοίμαστος δεν θα πάει να πιάσει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και ο ιερεύς ποτέ δεν ακουμπά τη Θεία Κοινωνία χωρίς να φέρει τα άμφια του. Και τα άμφια τελειώνουν στα επιμάνικα. αν έχετε δει εδώ με τα μανίκια όπως τα μαζεύουμε, εσείς ξέρετε, έτσι εδώ. Αυτό δείχνει ότι τα χέρια αυτά είναι δανεισμένα, είναι του Χριστού εκείνη την ώρα. Η ερουργή, τα Θεία και η Ιερά ο Κύριος. Και αυτόν τον Κύριο εμείς ακολουθούμε. Έτσι, με αυτήν την εμπιστοσύνη τον οικολούθησαν και τον ακολούθησαν πάνω στο πλοίο ή μαθητές. Ή για να ησυχάσει ή για να απομακρυνθεί για λίγο. Και ειδού σεισμό μέγας λέει το εν τη θαλάσση ώστε το πλοίο καλύπτεστε υπό το κυμάτον. Αυτός δε εκάθευδε. Και ενώ γινόταν θαλασσοταραχή και το πλοίο καλυπτόταν, τι πλοίο θα ήταν, ψαρόβαλκα θα ήταν. καλυπτόταν λέει από τα κύματα, ο Κύριος στην άκρη του πλοίου ξεκουραζόταν εκιμάτου. Ε, ήταν κουρασμένος κατά άνθρωπον, ήθελε και κοιμόταν. Σας είπα όχι ότι κοιμόταν απλά, ότι ήθελε και κοιμόταν. Ο Χριστός, επειδή είναι Θεός, όλα τα ανθρώπινα είναι θεολογία, είναι δύσκολα, θα σας το πω για να το ξέρετε. Διαβάζετε, ενημερώνεστε, ακούτε και στον λίγνο πολλά πράγματα, ας το ξέρουμε και αυτό. Ο Χριστός, ως Θεός, Ζει όλα τα ανθρώπινα, ζει τα ανθρώπινα δηλαδή θεοπρεπός σαν Θεός και ζει όλα τα θεία ανθρωποπαθώς, δηλαδή ζει όλα τα μυστήρια του Θεού και ως άνθρωπος. Μετά την ανάληψή του δεν αναλήφθηκε και στην Ανάσταση έχουμε σώμα το οποίο αναστήθηκε αλλά στην ανάληψη έντονο. το σώμα αυτό το αναστημένο οδηγήθηκε στους ουρανούς, δεν αναλήφθηκε ως πνεύμα αλλά αναλήφθηκε και ως σώμα αναστημένο. Αναλήφθηκε ο Θεάνθρωπος Χριστός. Εκείνος κοιμόταν για να τους δείξει ουσιαστικά ότι στην ζωή μας γίνεται πάντα ό,τι θέλει ο Θεός. Ό,τι κι αν επιτρέψει εκείνος. Δεν γίνεται αυτό το οποίο ουσιαστικά σχεδιάζουμε, αλλά γίνεται αυτό που σχεδιάζουμε αν ο Θεός θέλει. Γι' αυτό και όταν λέμε πρώτα ο Θεός ή έχει ο Θεός για τα πράγματά μας και αυτά τα οποία αποφασίζουμε, δεν το λέμε ως χάριν αστεισμού ή επειδή το συνηθίσαμε, αλλά το λέμε ουσιαστικά. Ξέρουμε ότι όσα θέλει ο Θεός γίνονται και αν θέλει ο Θεός γίνονται. Γι' αυτό ας κάνουμε το σταυρό μας και να λέμε Κύριε, δικά σου είναι δικά σου θα παραμείνουν... και άσε με να ζήσω σε αυτά τα πράγματα... και αν φέρεις... προβλήματα και δυσκολίες... δώσε μου υπομονή... δώσε μου κουράγιο... χάρισέ μου... Ε, ανθρώπινη... τέτοια διάσταση... να μπορώ να τα αντέξω... δυστυχώς... εμείς οι άνθρωποι... αντί να προοδεύουμε... θετικά... Προοδεύουμε αρνητικά. Όλοι ακούσατε το 12χρονο παιδάκι εκεί στο Δήμο Ζωγράφου στο σχολείο που το εβίεσαν δυο συμμαθητές του. Ίσως αυτά πριν 100 χρόνια, όχι να μην τα μαθαίναμε απλά γιατί δεν υπήρχε τηλεόραση, τέτοιος βιασμός ανηλίκου από ανήλικους, από συνομήλικους να ήταν αδιανόητος. Σημαίνει ότι ως άνθρωποι εξαχριωθήκαμε θάσαμε πολύ χαμηλά. Ίσως και τα ζώα τέτοια χάλια δεν κάνουν. Εγώ ως κληρικός και πνευματικός πατέρας και αδελφός δεν ρίχνω την ευθύνη στα παιδιά. Είναι μικρά, αν και οριμάζουν νωρίτερα. Το 12χρονο σήμερα είναι το δικό σας 17χρονο. Τόσο πολύ τα παιδιά έχουν οριμάσει και έχουν αναπτυχθεί και οι ορμές τους και όλα αυτά. Έχουμε ευθύνη οι καθηγητές, οι δάσκαλοι οι γονεί και εμεί οι κληρικοί μαζί με αυτού και ο υπουργό και όλοι αυτοί. Που δεν καταφέραμε να κάνουμε την παιδεία τέτοια που να κρατά υψηλά τον άνθρωπο. Και όχι μόνο αυτό, ξεκινήσαμε σιγά σιγά από το 82 που έβγαλαν την ποδιά μέχρι τώρα, σιγά σιγά ένα-ένα ξεφτάνε. Άμα εδώ ξεκινήσει να ξεφτάει, δεν ξεφτάει εσείς που ξέρετε και ράβετε όλο το ύφασμα, σιγά σιγά. Και αν πάρω εγώ μία ίνα κλωστής και την τραβήξω, εξέφτισε όλο. Διαλύθηκε, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Όταν εγώ, και ας μην πιστεύω τίποτα, ο μεγάλος, δεν έχω δικαίωμα να δηλητηριάσω αυτό το παιδί. Ας το αφήσω ελεύθερο να ακούσει και να δει. Διάβαζα κάτι μια αληθινή ιστορία στο διαδίκτυο. Ήταν ένα παιδάκι το οποίο ήταν ή 9 ή 11 ετών, δεν θυμάμαι. Οι γονεί αδιάφοροι. Εκκλησιαστικά το βάπτισαν όμω γιατί επέμεναν οι παππούδε και οι γιαγιάδε. Το βάπτισαν. Από τη βάπτισή του μέχρι την ηλικία των 9 ή 11 ετών δεν πήγε ποτέ εκκλησία. Πετάγεται μία μέρα σε αυτή την ηλικία που σα είπα, ή τη μία ή την άλλη, δεν θυμάμαι. Και λέει: Μαμά, θέλω να κοινωνήσω. 9 ή 11 ετών, πού να το μάθει το παιδί. Όταν δεν είχε τέτοιο, ρωτάνε του παππούδε από εδώ, παππούδε από εκεί, θείου κλπ. Λέει: Σα το είπε ποτέ αυτό το παιδί, είπατε κανεί από εσά, ζητούσαν και το λόγο οι γονεί. Όχι. Δεν είπαμε τίποτα. Αφού επέμενε το παιδί, ο πατέρα είπε στη μάνα. Για να επιμένει το παιδί να το πάω να το κοινωνήσω. Πήγε 12 η ώρα σε ένα συγκεκριμένο ναό τη Αθήνα, νομίζω στο μοναστήριο του Καρέα, αν δεν κάνω λάθος, τον Άγιονι τον πρόδρομο. Όταν εκείνη την ώρα έφτασε, ο ιερέα που είχε λειτουργήσει το πρωί του φάνηκε περίεργο, αλλά επειδή το παιδί επέμενε, του λέει: Δεν θα φύγετε, πάμε. Είπα: Πάτε τέτοια ώρα έχουμε, λέει για τους ασθενείς, Πάμε. Κοινωνάει το παιδί. Έλαμπε από χαρά αυτό, ήταν χαρούμενο. Πρώτη φορά κοινώνάει. Μετά από δέκα χρόνια βαπτισμένο, κοινώνει σε μεγάλη ηλικία. Φθάνει, κοινώνει πηγαίνουν στο σπίτι, ξαπλώνει, μετά από δύο ώρες πέθανε. Αυτό, ναι το παιδί, αυτό από κάποιο πρόβλημα υγεία. ουσιαστικά η ανέβρισμα θα έπαθει καρδιά. Δεν έγραφε λεπτομέρειες τέτοιες. Αυτό δεν ήταν του Θεού Κέλευσα. Θα μου πείτε, ο Θεός γιατί δεν το κάνει σε όλους. Εκεί ήταν η δική περίπτωση. Έμαθε στους γονείς ότι όταν εσείς λέτε ότι δεν υπάρχω, εγώ κάνω την παρουσία μου ε, την, την δείχνω. Ναι, σα δείχνω ναι. ότι είμαι εδώ. Σα τυπάω την πόρτα. Σα κρούω ναι, τον ναι. κόμμα του κινδύνου και σα θυμίζω ότι είμαι εδώ. Ανάμεσά σα υπάρχουν. Και άλλη μια τέτοια περίπτωση. Με ένα παβά που πήρε το άγιο ποτήριο μια βράδυ, έτσι ένα βράδυ, μια εσπέρα τέτοια και πήγε σε ένα σπίτι το οποίο ήξερε ότι κατοικεί ένας περιβόητος άθεος. Τι επαρχίες γνωριζόμαστε. Τώρα, αν το σπίτι είναι του τάδε που λέει ότι είναι άσευο, δεν θα πάει ο Ιερέε εύκολα. Αλλά επειδή του το ζήτησε μια γιαγιά του Ιερέα, πήγε. Μπαίνει μέσα, αυτό βλαστήμιε το τι είπε στον Ιερέα, ο Ιερέα δεν τα έχασε ούτε νευρίεσαι. Του λέει, Γιατί φωνάζει. Φύγε παπά από εδώ, κάνει προσελητισμό είπε διάφορα. Του λέει, Ποιο σε ειδοποίησε να έρθει. Εγώ δεν θέλω παπάδε, ούτε θέλω να του βλέπω, ούτε να του ακούω. Είναι παλιάνθρωποι, είναι κλέφτε, είπε πολλά. Ο ιερεύς επειδή κρατούσε τον Χριστό ήταν πολύ προσεκτικός το τι έλεγε. Κοιτάζει πάνω από το κεφάλι του ετοιμοθάνατου, του αρρώστου, λέει αυτή η γυναίκα μου είπε να έρθω και ο ιερέας τα χάσε όταν του είπε, έβαλε τα κλάματα, του είπε κάτσε να εξομολογηθώ. Αυτή η γυναίκα που λες ότι ήρθε προ λίγο και σου χτύπησε την πόρτα στο σπίτι σου κοντά στο ναό έχει πεθάνει του λέει 10 χρόνια και. Αυτό σε βάλει τα κλάματα, είδε την παρουσία της μάνας, την αγωνία της μάνας, την αγάπη της μάνας και έκαμε αυτό που ο Θεός θέλησε, τον οδήγησε σε μετάνοια. Έτσι και εδώ ο Θεός στους μαθητές δεν φέρεται μόνο ω πατέρας, αλλά έχει και την ευαισθησία της μάνας. Η μάνα δεν αποκόπτει το παιδί σχεδόν ποτέ. Είναι ελάχιστε οι περιπτώσεις που η μάνα είτε στη φύση, είτε στα ζώα, είτε στους ανθρώπους, κάνει κακό στο παιδί της. Είναι το μητρικό ένστικτο έτσι φτιαγμένο, ακόμη και στα μικρά παιδάκια, τα κοριτσάκια. Τι παίρνουν την κούκλα, κάνουν τη μάνα. Φυτεύθηκε, αυτό υπάρχει. Είναι έμφυτο. Θυμούνται τη δική τους μάνα και περνάει αυτό από τη μία στην άλλη. Έτσι και ο Θεός, ενώ έδειγνε ότι κοιμόταν, αγρυπνούσε όπως η μάνα. Η μάνα νομίζω ότι μέχρι να γίνει το παιδί 120 δεν σταματάνε αγωνιά. Δεν υπάρχει ηλικία που για το παιδί δεν είναι παιδί αφού λείπει ο πατήρ Γκίκας θα σας το πω. Όταν ε, ο παππούλης ήταν 50 τόσων ετών κάπου εκεί ήταν ο καιρός που πέθανε η κυραλένη και έχουμε πάει να την κοινωνήσουμε και του είπε καλώς το παιδί μου. Για μένα μου ήταν αδιανόητο τώρα σε ηλικία 6η Δημοτικού, 4 πέμπτη, 5η, μικρό ήμουνα, αλλά καταλάβαινα. Μου ήταν αδιανόητο. Παιδί μου ο παπά. Δεν μου χώραγε στο νου. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Αλλά όντω για τη μάνα και στην ψυχολογία και σε όλε τι γνώσει ανθρώπινε, το παιδί είναι πάντα παιδί. Αν καταφέρει όμω να το απογαλακτήσει από αυτήν και να απογαλακτιστεί από την αγκάλη του, θα το βοηθήσει να γίνει ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος, Τέτοιου ολοκληρωμένου χαρακτήρες, τέτοιου ολοκληρωμένου ανθρώπου, του Αποστόλου του θέλει ο Χριστό. Δεν θέλει ανθρώπους οι οποίοι να είναι ε, να, να, μην έχουν δηλαδή ανεπτυγμένη την ευθύνη του εαυτού τους <συσχελίδι> δεν κάνει εδώ και ρωτά, έχουμε την καρέκλα <συσχελίδι> <δέχρι. συσχελίδι> δεν κάνει τους αποστόλους τέτοιους που να χρειάζονται πάντα τη βοήθεια του Χριστού. Θέλει να έχει την βοήθειά του και να την δείχνει, αλλά θέλει οι Απόστολοι να είναι ολοκληρωμένες πνευματικά προσωπικότητες. Γι' αυτό τους έχει στο πλοίο. Ποιο είναι το πλοίο, ποια είναι η ναύση. Η ναύση είναι η εκκλησία. Μόνιμα σε πολλά τροπάρια έχουμε αυτόν τον συμβολισμό ότι το πλοίο είναι η εκκλησία με καραβοκύρι, με καπετάνιο τον Χριστό. Ο δεσπότης που βλέπουμε στη γη, γι' αυτό και τον σεβόμαστε ως κληρική και ως λαϊκή, επειδή έχει τον τόπο του Χριστού. Αν δεν έχει όμως το βίωμα του Χριστού, είναι και αυτός χαμένος και είναι απλά ένας μαυροφόρος δεν έχει κάτι να προσφέρει. Αν όμως είναι άνθρωπος του Θεού, όπως ήταν ο Ιερόθεος που τον θυμάστε, ε, και θα πούμε για και κοιμημένους που είναι στα χέρια του Θεού, όταν ο άνθρωπος του Θεού έχει αυτή, αυτά τα χαρίσματα, δεν σημαίνει ότι θα είναι αλάνθαστος, δεν σημαίνει ότι δεν έχει λάθη. Και εκείνος ως άνθρωπος έκαμε πολλά λάθη. Αλλά άλλο να κάνω λάθη για να καταστρέψω την Εκκλησία και άλλο να κάνω λάθη επειδή είμαι άνθρωπος. Είναι τεράστια η διαφορά και ο Χριστός θέλει όταν κλειδωνίζεται το πλοίο του η Εκκλησία, το πλοίο του της Εκκλησίας ή το πλοίο του η Εκκλησία, οι άνθρωποι του, οι επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι να παίρνουν την ευθύνη και να βοηθούν τους χριστιανούς να μείνουν στο πλοίο. Λέει ο Άγιος Πορφύριος όταν του λέγανε η Εκκλησία καταστρέφεται, αιρέσεις, πράγματα… Τους έλεγε ότι η Εκκλησία δεν φοβάται. Η Εκκλησία δεν έχει κανέναν να της δημιουργήσει εμπόδια και προβλήματα. Και εγώ θέλω λέει να είμαι στο πλοίο της Εκκλησίας. Του λέγαν μα ο Δεσπότης είναι παλιάνθρωπος. Και τι σε νοιάζει αυτό εσένα ή ο παπά είναι τυποτένιος. Τι σε νοιάζει αυτό εσένα. Αμα έχει κανονική ιεροσύνη, δηλαδή τον χειροτώνει ένας επίσκοπος, που αν το πάμε προς τα πίσω, έλκει την ιεροσύνη του από τον Χριστό και τους Αγίους Αποστόλους, τελείωσε. Τα μυστήριά του είναι κανονικά. Το αν θα τον διαλέξω εγώ ως πνευματικό πατέρα ή ως θεραπευτή, όχι. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι όπως τον θέλει ο Χριστός, δεν θα τον πάρω για πνευματικό θεραπευτή. Δεν θα πάω να εξομολογηθώ σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι παναμαρτωλός σε δύο συγκεκριμένα θέματα αν είναι ερετικός, δηλαδή να ξεφεύγει πίστη του από την πίστη της Αγίας Εκκλησίας ή αν είναι ανήθικος. Όταν αυτά τα δύο τα ξέρουμε, στη δεύτερη περίπτωση δεν μιλάμε και φεύγουμε, στην πρώτη φωνάζουμε, διότι ο ερετικός καταστρέφει την διδασκαλία του Χριστού. Δεν μας κηρύττει σωστά το Ευαγγέλιο που κρατάει. Το Ευαγγέλιο δεν το εμπιστεύθηκε η Εκκλησία σε εσά. Έχετε καινή διαθήκη, αλλά δεν παίρνετε το Ιερό Ευαγγέλιο να το περιφέρεστε μέσα στο ναό, μόνο η ιερεύς Και όταν φοράει άμφια δεν πιάνει το Ευαγγέλιο έτσι. Προσέχουμε και ο σκεύος είναι ιερό και το νόημά του και η ερμηνεία του είναι πάνω από το ιερό σκεύος. Είναι δηλαδή πιο σημαντική η διδασκαλία του Χριστού παρά αυτά τα ανθρώπινα που βλέπουμε. Δηλαδή μπορούμε χειρότερα να βεβηλώσουμε το ιερό Ευαγγέλιο αν δεν το κάνουμε πράξη στη ζωή μας παρά όταν το δούμε πεταμένο κάτω. Αν το δούμε πεταμένο κάτω θα το πάρουμε στην αγκάλη μας και τέρμα η βεβήλωση η δική μας. Από εκεί και ύστερα είναι σημαντικότερο να το κάνουμε πράξη ζωής. Κύριε και προσελθώντα οι μαθηταί αυτού λέει ή γύρω αυτόν λέγοντες Κύριε σώσον ημάς απολύμεθα. Πήγαν λέει οι μαθητές του και, τους... και του είπαν δεν καταλαβαίνεις τέρας δεν αισθάνεσαι τα κύματα που μας κυνηγούν. Δεν βλέπεις ότι χανόμαστε. Δεν βλέπεις ότι μετά από λίγο εμείς θα πνιγούμε. Όχι μόνο αυτό το πλοίο θα χαθεί. Και του φωνάζουν κύριε σώσο μας. Χανόμαστε. Αυτή είναι η κραυγή της προσευχής των Αγίων Αποστόλων που βρίσκονται σε εμβρυϊκό πνευματικό στάδιο. Δεν έχουν ακόμη το Άγιο Πνεύμα που κατήλθε την ημέρα της Πεντηκοστής και τους επλήρωσε γέμισε τις καρδιές τους, γέμισαν με εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Μετά τα ταύτα, όλα τα καταλάβαιναν, όσα τους είχε πει και όσα θα τους απεκάλυπτε το Άγιο Πνεύμα. Διότι λέει ο Χριστός ότι εγώ θα φύγω αλλά θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και θα σας οδηγήσει. Ισπάσαν την αλήθεια. Δεν έχετε όλη την αλήθεια ακόμη. Θα έρθει καιρός μετά την Πεδικοστή που θα σας οδηγήσει το Άγιο Πνεύμα εις πάσαν την αλήθεια σε όλη την αλήθεια, στην αποκάλυψη όλης της αληθείας και τελειώνει η πρώτη περίοδος που ανήκει στον Πατέρα, είναι η περίοδος της δημιουργίας. Από την δημιουργία του ανθρώπου και μέχρι, ε, μέχρι μάλλον τη σάρκωση του Χριστού, είναι η περίοδος του Πατέρα, από τη δημιουργία μέχρι του να σαρκωθεί, δηλαδή να γεννηθεί ο Χριστός ανάμεσά μας. Η περίοδος του Ιού είναι από την γέννησή του μέχρι την ανάληψη. Μέχρι την ανάληψη είναι η περίοδος του Ιησού Χριστού η επίγεια παρουσία του, η σαρκική παρουσία του. Βέβαια δεν σημαίνει ότι στην πρώτη περίοδο της δημιουργίας δεν υπάρχει ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Η Αγία Τριάδα πάντα είναι ένα για να το καταλάβουμε. Όπως είναι ενωμένα τα δάκτυλα όταν κάνουμε το σταυρό μας έτσι είναι και η Αγία Τριάδα. Απλά η περίοδος για να μπορούμε να την μελετούμε, ε, είναι χωρισμένη. Και η τρίτη περίοδος του Αγίου Πνεύματος, της Χάριτος του Θεού, της Χάριτος του Παναγίου Πνεύματος που ζούμε και ανήκει στην Εκκλησία και την οδηγεί σε όλη την αλήθεια, ακολουθούνται στην Ιεροσύνη του Χριστού και την διαδοχή των Αγίων Αποστόλων μέσα στην Εκκλησία του, είναι από την περίοδο πρώτη, μετά την Ανάληψη, δηλαδή την Πεντηκοστή, μέχρι πότε, μέχρι τα έσχατα μέχρι τη στιγμή που θα δούμε τον Σταυρό του Χριστού να προπορεύεται τις Δευτέρας Παρουσίες όπως μας λέει η Αποκάλυψη. Η θυσία του Σταυρού δηλαδή θα υπάρχει και τότε. Θα έρχεται πρώτα ο Σταυρός, το εσφαγμένο αρνίο και έτσι όπως όμορφα μας τα περιγράφει συμβολικά η Αποκάλυψη. Ο Σταυρός είναι σύμβολο, είναι το καύχημά μας, είναι αυτό το οποίο είναι συμβόλαιο ζωής. Το Ευαγγέλιο είναι όπως το μανιφέστο που έχει ο Μάρξ και κάποιοι άλλοι φιλόσοφοι έχουν γράψει κάποια κείμενα, ο, το δικό μας μανιφέστο, το δικό μας συμβόλαιο ζωής, το δικό μας πνευματικό κείμενο στο οποίο στηριζόμαστε είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και το κρατούμε και το διαβάζουμε και το ασπαζόμεθα και προσευχόμαστε σε εκείνον ο οποίος χάρισε θεοπνευστία να το καταγράψουν. Η θεοπνευστία δεν σημαίνει υπαγόρευση, δεν ερχόταν λέει το Άγιο Πνεύμα να τους υπαγορεύει, αλλά την εμπειρία που είχαν οι Άγιοι Απόστολοι και εδώ μελετούμε τον Ευαγγελιστή και Απόστολο Ματθαίο Μεγάλη του Ιχάρη που μας έχει παραδώσει την Αποστολική Μαρτυρία του Πέτρου ανήκε στην ομάδα και στην μαθητεία του Πέτρου με, μας παραδίδει αυτήν την μαρτυρία ο Λουκάς μας παραδίδει την μαρτυρία του Αποστόλου Παύλου επειδή ήταν συνεργάτης και συμπαθητής του και αυτή η μαρτυρία έχει τα στοιχεία του ο Ματθαίος επειδή απευθύνεται στους Εβραίους είναι γεμάτος με χωρία της Παλαιάς διαθήκη. και έχει και λεπτομέρειες για τον εαυτό του κάποια Στοιχεία που θυμίζουν το επάγγελμά του που ήταν αργυραμιβός, δεν ξεχνάει δηλαδή την προτεραία τέχνη του, έχει ενασχόληση με τα χρήματα που λέει τους αριβιστάς, τους κολυβιστάς που τους ανέτρεψε αυτούς που κάνανε δηλαδή λιανά στο ναό γιατί στο ναό δεν επιτρεπόταν να προσφέρεις νόμι, χρήματα που δεν ανήκαν στα στα Ευρω όχι στα ευρωπαϊκά, στα ιουδαϊκά χρήματα, Επίπε να, πάρεις, να δώσεις τα δικά σου χρήματα και να πάρεις τα εβραϊκά για να τα προσφέρεις στο ναό και εκεί αγόραζαν και τα είδη για τις θυσίε. Έδιναν χρήματα και παίρναν τα ζώα για να τα προσφέρουν στην θυσία. Κυρίε σώσε μας, χανόμαστε. Αυτή η προσευχή δεν βγαίνει μόνο από του Αγίου Αποστόλου. Αυτή η φωνή ηκεσία δεν βγαίνει μόνο από του Αγίου Αποστόλου. Όσοι προσπαθούμε να έχουμε πνευματική ζωή, να προσευχόμαστε στον Χριστό και να βάζουμε τον Χριστό κέντρο της υπάρξεώς μας, έχουμε προβλήματα. Αν εντό εισαγωγικών το κυνηγούν, κυνηγούν σήμερα τους χριστιανούς, δεν τους κυνηγούν γιατί διαφέρουν τόσο από τους άλλους ανθρώπους, τους πειράζει ο Χριστός όλους τους εχθρούς του. Έχουν αλλεργία αυτοί οι οποίοι υπερασπίζονται και καλά κάνουν τα δικαιώματα των άλλων πίστεων, των Ιουδαίων και των Μουσουλμάνων, όταν ακούν για τον Χριστό, του σηκώνεται η τρίχα. Αυτό σημαίνει ότι εμείς σε ευνοούμενες αν είναι πολιτείες πρέπει να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. Μέχρι στιγμής δεν μας έχουν κάνει απαγορεύσεις. Αν αύριο μεθαύριο έρθουν και μας κλείσουν το ναό και δεν μας επιτρέπουν να λειτουργηθούμε, τι σημαίνει, ότι θα πάψει να υπάρχει εκκλησία. Μας κλείνουν το ναό, θα σταματήσουμε να λειτουργούμε. Μας αφαιρούν τα ράσα και αυτά τα σύμβολα. Θα πάψουμε να πιστεύουμε στον Χριστό. Όχι. Δεν μας κρατούν αυτά, μας κρατά η πίστη σε εκείνον. Σε υπόγεια, σε δυσκολίες, όπως ήταν στις κατακόμβες, όπως ήταν στη Ρωσία μέχρι το 1989, που έπεσε το εκεί σε του κομμουνισμού που βασάνιζε τους αδελφούς Ρώσους χριστιανούς, εκεί στις δυσκολίες θα φανεί η πίστη μας. Τότε αυτοί που είμαστε σήμερα εδώ, οι 10-11, ίσως είμαστε και πολλοί όταν θα συναχθούμε. Κι όμως με αυτούς τους λίγους, τους ελάχιστους, θα συνεχίσει η πίστη των Χριστών. Όταν, και έτσι θα κλείσουμε, ο προφήτης Ηλίας προσευχήθηκε στον Θεό και του είπε ουσιαστικά επαναλαμβάνει τα λόγια του, του προφήτη Ισαΐα «Με απαγοήτευσαν του λέει τα παιδιά μου» απευθύνεται ο Θεός προς τον προφήτη το έχει πει και στον Ισαΐα και του λέει ο προφήτης «Εγώ να δεις πόσο απαγοητευμένος είμαι» «Έμεινα μόνος, δεν έχω κανέναν» και του αποκαλύπτει ο Θεός ότι δεν έχεις μείνει μόνος στα είδωλα, στον βάλ, που είναι ο Δίες που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες, σε αντιστοιχεία στην, στη χανανίτικη θρησκεία στη, 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 στην ειδωλορατρία της Μετωπισσοποταμίας, στον βάλ δεν έκλειναν γόνοι άλλες 7.000 άνδρες. Άρα οι οικογένειες που έμεναν πιστές στον αληθινό Θεό ήταν πολλαπλάσιες των 7.000. Όπω εκεί που λέει ότι χόρταζε 5.000 άνδρες, ήσαν και γυναίκε και κάποια παιδιά. Αλλά μετράνε του άνδρες, μετρούν τι οικογένειε, μετρούν τι συζυγίε και όλα αυτά. Το ίδιο και στην παλαιά διαθήκη. Υπάρχουν 7.000 απροσκύνητοι στον διάβολο, γιατί τα είδωλα είναι διάβολο. Και εμεί εύχομαι να μην ξεπέσουμε στην ειδωλολατρία. Αν βλέπω την εικόνα και λέω είναι τετιμημένη επειδή είναι 1800 ετών και λοιπά, έχω λάθος πίστη. Η εικόνα είναι Αγία όχι για τα υλικά, όχι για τα χρόνια, όχι για τίποτα. Είναι Αγία επειδή εικονίζει αυτό το πρόσωπο. Ο Μέγας Βασίλειος λέει και το ψάλουμε και εμείς στην εκκλησία, το έχουμε κάνει τροπαριάκι, μεγαλινάριο, επί το πρωτότυπον η τιμή βαίνει τον εικόνα, δηλαδή πηγαίνει η τιμή στις εικόνες, στο πρωτότυπο, στο πρόσωπο και ουσιαστικά προσκυνούμε μία εικόνα. Ποια εικόνα? Την εικόνα της Χριστού ενανθρωπίσεως, θα πούμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας, δηλαδή την εικόνα που ενανθρωπίζει ο Θεός του ουρανού και γίνεται άνθρωπος. Στην εικόνα του Ιησού Χριστού προσκυνούμε λατρευτικά. Λατρεύουμε όχι το ξύλο που είναι εξοικονισμένος ο Χριστός, αλλά τον Ιησού Χριστό λατρεύουμε. Ενώ την εικόνα της Παναγίας δεν την λατρεύουμε. Την προσκυνούμε τιμητικά. Η τιμή που της απευθύνει η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μοναδική. Δεν έχει τιμή σε άνθρωπον τέτοια όπως έχει στην Παναγία. Ο Θεάνθρωπος Χριστός δεν ανήκει, είπαμε, στην κατηγορία της τιμητικής προσκύνησης. Εκείνος έχει λατρευτική προσκύνηση. Είναι Θεός. Είναι Θεάνθρωπος. Και τους Αγίους και αυτούς από αγάπη τους τιμούμε γιατί είναι ουσιαστικά κατά χάριν, μικρή Χριστή. Τον Χριστό πάντα δοξάζουμε, τον Χριστό πάντα ευχαριστούμε. Δεν λέμε δόξαση Άγιε Τάδε, δόξαση Παναγία μου, όχι λέμε δόξαση Κύριε δόξαση. Δόξαση Κύριε, δόξαση Θεέ μου, δόξα το Θεό. Αυτό λέει δε ο Άγιος Παΐσιος που είναι εκεί και μας βλέπει ως ταπεινός καλόγερος που ήταν, χίλια κύριε ον λέει, λέει ένα δόξα ο Θεός. Τόσο μεγάλη σημασία έχει ο δοξασμός, η δοξολογία, η ευχαριστία στο όνομα του Πανυπερτέλειου Θεού μας. Αμήν. Θέλει